Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή των ιατρικών συναντήσεων για αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Έτσι, να ξεκουραστούμε και εμείς λίγο, έτσι με τους συνεργάτες μου, και να επανέλθουμε δρυμύτεροι στις αρχές του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, φτάσαμε πόσες, παιδιά, 43-44 εκπομπές φέτος. Λοιπόν, ακόμη και τους δύο μήνες που ήταν με τον κορονοϊό, βλέπατε ιατρικές συναντήσεις. Πάρα πολλές εκπομπές είχαν σταματήσει, οι ιατρικές συναντήσεις συνεχιζόντουσαν. Έτσι. Υπήρχε συνεχώς ενημέρωση και για τον κορονοϊό και όχι μόνο φυσικά. Λοιπόν, αυτή την τελευταία εκπομπή επέλεξα να είναι εδώ κοντά μας, να αποδεχτεί την πρόσκληση, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δεν τον βρίσκεις και πολύ εύκολα, και ειδικά τώρα με τον κορονοϊό ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, τον πολύ γνωστό, έτσι, φυσικοθεραπευτή, χειροπράκτη, τον άνθρωπο που έχει φυσικοθεραπευτήρια σε πολλά σημεία της Ιφιλίου, από την, ξέρω εγώ, ενδεικτικά Γερμανία, μέχρι το Ντουμπάι, την Κύπρο, και προχωράει το πράγμα. Σωστά, Κωστή Γεωργιλάκη. Σωστά, καλησπέρα. Λοιπόν. Ευχαριστώ για την αποδοχή. Όπως και πέρυσι, έχω την τιμή να είμαι ο τελευταίος και κουρασμένος. Και πρώτος. Και πρώτος. Ωραία. Λοιπόν. Πραγματικά ήταν δύσκολη περίοδος και για μένα. Ήμουν αποκλεισμένος στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Απ' τη μία καλό, γιατί συγκεντρώθηκα, έκανα πράγματα, βγάλαμε καινούργια πράγματα, τα οποία έχουμε το χειμώνα να παρουσιάσουμε πάρα πολλά. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά καινούργια. Λοιπόν, και να πούμε εδώ στον κόσμο λίγο, Κωστή μου, έτσι, για να αρχίσουμε να ενημερώνουμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκτές, είναι αρκετά φρέσκο γιατί δεν γινόταν σήμερα να. Εχθές το εδώ απόγευμα. Στην εκπομπή. Εκτές το απόγευμα, χθες το βράδυ, βασικά βραδάκι ήταν. Εντάξει, ήταν 7 η ώρα Γερμανία. Συνδεθήκαμε με τη Γερμανία, με το Βερολίνο, με το φυσικοθεραπευτήριο του Κωστή του Γεωργιλάκη εκεί στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Και μας εξήγησε μαζί με μία από τις συνεργάτιδες του για το μηχάνημα αυτού, την υποξία. Που κοσμεί αυτή τη στιγμή τα περισσότερα φυσικοθεραπευτήρια που έχεις και τη φέρεις και το Σεπτέμβριο. Ναι, Σεπτέμβριο, έτσι, έρχεται επίσημα στην Ελλάδα. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις λόγω κάποιων πρωτοκόλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δεν έχει έρθει ακόμα στην Αθήνα. Mm. Πρέπει να επιτραπεί δηλαδή το πρωτόκολλο και τα λοιπά, να πάρει έγκριση το μηχάνημα. Το ξεπεράσαμε. Σεπτέμβριο με το καλό ξεκινάμε. Ωραία. Κάνει μεγάλη θράψη η διαλυματική υποξία, όπως θα εξηγήσει και η Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι μοριακή βιολόγος, είναι εξειδικευμένη και κάνει μάστερ πάνω στα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια είναι οι μονάδες ενέργειας του σώματός μας. Αυτό το μηχάνημα κάνει θαύματα. Και γιατί κάνει θαύματα? Αναζωογονεί τον οργανισμό, είναι σαν να είσαι πάνω σε ένα βουνό με 2.500 μέτρα. Τόσο καθαρό αέρα, τόσο καλό training, προπόνηση στα πνευμόνια. Και αυτά που μας είπε η Μαρία Παπαδοπούλου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από πάρα πολύ τι άλλο. Ενδιαφέρον. Έτσι, είναι πιο εξειδικευμένοι στο κομμάτι της μοριακής βιολογίας, οπότε θα ακούσουν πράγματα και θα καταλάβουν τι κάνει αυτό το μηχάνημα. Και εγώ μπορώ να τα πω, αλλά καλό είναι να τα λέμε από ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι. Ήταν μια σύνδεση με αρκετές δυσκολίες, ομολογώ, αυτό στο κομμάτι της σύνδεσης, αλλά ευτυχώς αυτή εδώ την εκπομπή, με τα όποια ταπεινά μέσα έχουμε, αυτά τα παιδιά κατάφεραν να έχουμε ένα πολύ καλό και άρτιο αποτέλεσμα που θα το δείτε σε λίγη ώρα εδώ στις οθόνες. Στο δεύτερο μέρος. Θα δείτε λοιπόν αυτό το πολύ γνωστό, το περιβόητο μηχάνημα, την υποξία, που είναι στα χέρια του Κωστή του Γεωργιλάκη και σε λίγο θα είναι και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα όλα αυτά. Ναι. Πριν από αυτά. Ωραία. Κωστή, απόψε, έτσι, ομολογώ ότι θα είμαι από λίγο έως αρκετά σκληρός μαζί. Μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, εμένα μου αρέσει να πηγαίνουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει να πάμε. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Υπήρχαν αρκετά ερωτήματα του κόσμου, αρκετές ενστάσεις και κάποια παράπονα. Μπορεί να μην ήταν σε μεγάλο βαθμό, αλλά οφείλω να τα ρωτήσω. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν, θέλω να μου διευκρινίσεις σαν αρχή. Πολλοί δεν έχουν ξεδιαλύνει. Σου λέει, είναι χειροπράκτης, φυσικοθεραπευτής, αυτά τα δύο, πώς έχουν σύνδεση μεταξύ τους? Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Ναι. Έχω σπουδάσει, έχω τελειώσει ένα μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι της χειροπρακτικής, το οποίο ήταν στο Λονδίνο, έχω τελειώσει στο King's College του Λονδίνου, το οποίο συνδέεται και με τον Glamorgan της Ουαλίας, εκεί που τέλειωσε τη χειροπρακτική. Έκανα 7 χρόνια σπουδές, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι η χειροπρακτική. Ωραία. Και
Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι με ονόμασαν και φυσιοθεραπευτή. Γιατί αυτό συνδέεται. Το ένα κολλάει απάνω στο άλλο. Το ένα επάγγελμα είναι, αλληλένδετο με το άλλο. Ωραία. Η φυσιοθεραπεία, έχω επαναλάβει, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δουλεύει το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα της συμπτωματολογίας. Η χειροπρακτική πάει πάνω στο πρόβλημα, πάει στη ρίζα της συμπτωματολογίας. Ωραία. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η χειροπρακτική είναι η αρχή και το τελείωμα είναι η φυσιοθεραπεία. Mm. Αυτά τα δύο μαζί, αν ξέρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, κάνουμε θαύματα. Αυτό που φωνάζω και λέω συνέχεια, ότι ναι, το ένα παντρεύει απάνω το άλλο. Μόνη της η χειροπρακτική, το να κάνεις μία ανάταξη, το να επαναφέρεις ένα δίσκο, το να, να φτιάξεις ένα ευθειασμό. Ευθειασμός είναι το πολύ μεγάλο, το πολύ σφίξιμο στον αυθιένα από τους μυς, χάνουμε τη λόρδωση. Αυτό, το να το κάνει η χειροπρακτική χωρίς να χαλαρώσουμε το μυϊκό σύστημα, για μένα, μετά από 24 χρόνια, έχω να πω ότι είναι μεγάλο λάθος. Πρώτα θα πρέπει να μπει η φυσιοθεραπεία, να χαλαρώσει το μυϊκό σύστημα και μετά πάει η χειροπρακτική που θα κάνει τις ανατάξεις, θα επαναφέρει τα κόκαλα στη θέση τους, τα λέμε πάλι έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, και μετά πάλι με τη φυσιοθεραπεία θα αντιμετωπίσουμε τον πόνο. Βέβαια, τον πόνο τον αντιμετωπίζει και με τη χειροπρακτική. Ωραία. Αλλά η χειροπρακτική είναι το να σβήσουμε την αρχή του κακού. Δηλαδή, έχουμε ένα δίσκο, μια προβολή δίσκου. Μια δισκοκύλη, όπως την ξέρει και ο κόσμος. Η φυσιοθεραπεία δεν θα διορθώσει τη δισκοκύλη. Η φυσιοθεραπεία θα διορθώσει με τις τεχνικές της φυσιοθεραπείας τον πόνο, θα βοηθήσει στο να εξαλειφθεί ο πόνος. Η χειροπρακτική θα πάει να αποσυμπιέσει, να ανατάξει και να επαναφέρει το δίσκο σε φυσιολογική μορφή. Μπορεί να μην γίνει 100%, αλλά και ένα 30-40% να κάνει, να το βελτιώσει. Έχουμε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί δεν έχουμε πιεστικά φαινόμενα στο νεύρο. Να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι οι διαφορές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Προχωράμε σε πιο δύσκολο. Πολύ ευχαρίστως. Δεν είναι λίγοι που σε εισαγωγικά μου τα χώσανε, έτσι, ότι έχει μία υπερπροβολή από μένα ο Γεωργιλάκης σχετικά με τα αποτελέσματά του. Υπό ποια έννοια το λέει, το είπε ο κόσμος. Έχουν έρθει κάποιοι, έχουν κάνει τις 10 θεραπείες, χωρίς εσύ. Ναι. Και το κόνσεπτ, γιατί αυτό είναι ένα κόνσεπτ. Όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, της θεραπείας, και το αποτέλεσμα που περίμεναν δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Ωραία. Να ξεκαθαρίσω κάτι, έτσι. Ναι. Και αυτό όχι γιατί είναι ο άνθρωπος μπροστά μου εδώ, ο Γεωργιλάκης. Όχι, εδώ είναι, έτσι, τα λέμε ξέρετε όλα. Πώς είναι αυτή η εκπομπή. Όπως ακούσετε και στο τέλος κάποια πραγματάκια για πολλούς. Θα δείτε εδώ απόψε. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν. Γιατί σε κάποιους οι θεραπείες δεν πιάνουν. Λοιπόν. Και όσοι δεν πιάνουν, επειδή άνθρωποι σου λέει, ξέρεις, να σου πω κάτι, ρε Κωστή. Και το ξέρει και ο κόσμος αυτό. Όταν θα πας κάπου και κάπου δεν θα μείνεις ικανοποιημένος. Εντάξει, και πιθανότατα ο Γιώργη Λάκης είναι σε μια συνάντηση. Τα παιδιά εδώ που έχεις εκπαιδεύσει όλα, είναι σε κάποιες συνεδρίες και όλα αυτά, μπορεί να φύγει με μια απογοήτευση επάνω. Λοιπόν. Εκεί, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένας που θα σε επισκεφτεί εδώ. Υπάρχουν, έτσι, ή σε έχουν επισκεφτεί. Ναι, πάρα πολλοί κόσμοι. Λοιπόν, διευκρίνησέ μας. Λοιπόν, θα το διευκρινίσω. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ασθενών. Μία από τις κατηγορίες των ασθενών είναι η εξής. Το ότι κάνω μια θεραπεία και δεν ακολουθώ τα λεγόμενα του θεραπευτή. Εγώ προκαλώ αυτή τη στιγμή, ας έρθει κόσμος εδώ πέρα, δεν θα τον χρεώσω, που έχει κάνει θεραπείες, που έκανε αυτό που του είπα, γιατί τα δίνουμε και γραπτά εμείς εδώ πέρα. Mm. Φεύγει ο άλλος και παίρνει τον πάκο με τις πληροφορίες. Mm. Που τα έκανε και να μου αποδείξει ότι τα έχει κάνει, και αν δεν έχει γίνει καλά, εγώ θα τον κάνω τσάμπα, χωρίς χρήματα, μέχρι να γίνει καλά. Ας έρθουν να μας πάρουν τηλέφωνο. Και το λέω μπροστά σε όλους. Αυτοί που δεν έχουν γίνει καλά, είτε δεν ακούσανε αυτά που τους είπαμε, γιατί κάνεις μια θεραπεία, όπως πας στον γιατρό και σου δίνει ένα χαπάκι και σου λέει πάρ' το χαπάκι για 6 μήνες, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Κάνεις τις θεραπείες σου, αλλά φεύγεις από εδώ 80% καλά, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το άλλο 20% αν δεν το προσέξεις, το χάνει το 80%. Αυτό που θα κάνει στο σπίτι δηλαδή. Στο σπίτι ή να πρέπει να πάει να κάνει λίγο εγκύμναση, να πρέπει να πάει να περπατήσει.
να κάνει αυτό που του λέω στο σπίτι, είτε να βάλει λίγο πάγο, να βάλει λίγο αλυφή, είτε να κάνει λίγο διάταση. Όλα αυτά δεν τα τηρεί. Στο λέω, είμαι 24 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Έχω πάρα πολύ μεγάλη πείρα σε αυτό το κομμάτι. Αυτοί που δεν έγιναν καλά, δεν έκαναν αυτά που τους είπα, πρώτον. Ή δεύτερον, ψυχικά δεν είναι έτοιμοι να γίνουν καλά, Μιχάλη. Παίζει πολύ μεγάλη σημασία η θέληση που έχεις και το ψυχό, τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα και είναι ξεκάθαροι. Μου λένε, εγώ θέλω να γίνω καλά, γι' αυτό ήρθα σε σένα. Τελείωσε. Αυτοί έχουν γίνει ήδη καλά. Είναι ψυχολογικό πλέον και λες. Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι, είναι μισμιτζίδες που λέμε στην Κρήτη, είναι μουρμούριδες και δεν θέλουν, δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι πρέπει να βγάλουν μια παθολογία από πάνω τους. Είναι, είναι κομμάτι της ψυχολογίας, ψυχανάλυσης του κάθε ενός. Ωραία. Δηλαδή, όλοι κουβαλάμε στρες, όλοι κουβαλάμε. Οπότε εσύ λες ότι κάποιος που θα έρθει να εμπιστευτεί τον Γεωργιλάκη και την ομάδα του, θα πρέπει καταρχήν να το έχει δουλέψει ψυχολογικά, ότι εγώ πάω να γίνω καλά. Τελείωσε. Εννοείται. Γιατί όταν πας να κάνεις μία θεραπεία και είσαι μίζερος, είσαι μουρμούρης, γιατί μου κάνεις έτσι, γιατί δεν μου κάνεις αλλιώς, γιατί μου βάζεις αυτό, γιατί εγώ δεν θέλω έτσι, θέλω να το κάνω αλλιώς. Τότε εμείς πλέον δεν τους κρατάμε αυτούς τους ασθενείς. Τους διώχνουμε. Διότι έχουμε θέμα. Είναι ξεκάθαρο. Έχουμε θέμα με τον κόσμο. Και εγώ δεν θέλω να μπαίνει ο κόσμος εδώ πέρα να μας πληρώνει και να μην κάνει τη δουλειά του. Το ξεκαθαρίζω από την πρώτη στιγμή. Θα σε βάλω μια μέρα με κρυφή κάμερα. Γιατί είναι και τα προσωπικά δεδομένα, να ακούσεις τι λέω στον κόσμο και πώς τους τα εξηγώ. Οπότε προκαλώ και λέω, όποιος έκανε εδώ θεραπείες και δεν είναι καλά, να έρθει να με βρει εμένα, προσωπικά εμένα. Και τους το λέω κιόλας ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνεις 100% καλά. Έλα μετά από 15 μέρες, βάλε ένα ραντεβού, να σε δω. Αυτό είναι αλήθεια ότι το έχουν πει, έτσι. Ότι σε κάποιους τους είπες ότι, ξέρεις κάτι, το αποτέλεσμά σου μπορεί να φτάσει σε ένα 60%. Ναι, δεν είναι όλες και από εκεί και πέρα το βλέπουμε. Ναι, δεν είναι όλες τις περιπτώσεις ίδιες. Αλλά έλα να με βρεις. Γιατί δεν έρχεσαι να με βρεις. Αν έχεις θέμα, πραγματικά αν έχεις θέμα και πιστεύεις αυτό που σου κάνω εγώ, υπάρχει κόσμος που έρχεται. Και πίστεψέ με, το κάνω δωρεάν. Δεν τους χρεώνω. Δεν χρεώνουμε τη θεραπεία. Και τρεις και τέσσερις και πέντε μέχρι να γίνει καλά, μέχρι να τον δω ότι περπατάει σωστά. Γιατί Μιχάλη, είναι πολλά τα χρόνια. Σε βλέπω πώς περπατάς και ξέρω αν πονάς. Τώρα, άμα έρχεται ο ένας, ο άλλος και ο παράλληλος και μου λέει χίλια δυο πράγματα τα οποία τα βλέπω ότι δεν είναι αληθοφανές, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Πριν σου κάνω μια άλλη ερώτηση, ό,τι θέλω θες. Πραγματικά, επειδή είναι προκαλώ τον κόσμο. Έτσι, ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Θέλω να απαντήσω σε κάτι επί προσωπικού που είναι. Λοιπόν, γιατί το Γεωργιλάκη. Ναι. Έτσι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ξέρετε πολύ καλά, σας το έχω πει πολλές φορές. Σε αυτή εδώ την εκπομπή που την τιμάτε, παρακαλώ, και θέλω να το κρατήσετε οι πάντες αυτό, ο μέσος όρος τηλεφωνημάτων εβδομαδιαίως σε κάθε εκπομπή των ιατρικών συναντήσεων από όλη την Ελλάδα είναι από 120 μέχρι 170 τηλέφωνα. Και 200. Ο μέσος όρος. Και 200. Έτσι, ο μέσος όρος. Λοιπόν, που μου κάνετε την τιμή, άνθρωποι, να σηκώσετε το ακουστικό σας και να πάρετε να κάνετε την ερώτησή σας, να ζητήσετε το τηλέφωνο, πώς θα μιλήσετε με τον γιατρό, το ένα το άλλο, να μου πείτε αν θα πρέπει να εμπιστευτείτε κάποιον γιατρό. Λοιπόν, θα το προσωποποιήσω παρότι δεν πρέπει. Ας εστιάσω λοιπόν στο Γεωργιλάκη. Παίρνω κάποια δεδομένα. Ποια είναι αυτά? Ο άνθρωπος λοιπόν που έχω αυτή τη στιγμή δίπλα μου βλέπει όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι περίπου γύρω στα 40 άτομα. Την ημέρα. 35 με 40 άτομα, πόσο είναι την ημέρα? Την ημέρα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Όταν είσαι παραπάνω. Εδώ κυρίως, ναι, έτσι, ναι, γιατί περισσότεροι είναι όταν. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω περιστατικά και δεν βάζουμε. Okay. Δεν θέλουμε καλή ποιότητα. Αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, στη Γερμανία. Καλά, είναι που στη Γερμανία βλέπει 150 άτομα την ημέρα. Ημερησίως μέσο όρο. Στο Ντουμπάι, έτσι, όποτε είναι ανάλογος αριθμός. Αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, είναι ηλίθιοι που τον εμπιστεύονται. Έτσι. Και μιλάμε για χώρες που ξέρετε πολύ καλά, δεν πας εύκολα αξιμά να εμπιστευτείς. Και ειδικά τον Έλληνα στη Γερμανία που το και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Μέχρι να δώσεις τα διαπιστευτήρια σου, θα περάσει χρόνος. Λοιπόν, αλλά έχει, εντάξει, και χωρίς να φαίνεται τώρα ότι εξυπνώ το προφίλ του Γεωργιλάκη, έχει σπρώξει χρήμα. Δεν είναι μόνο
η χειροπρακτική που έχει σπουδάσει, η φυσικοθεραπεία. Έχει σπρώξει χρήμα και σε σύγχρονα μηχανήματα. Άμα δεν σπρώξει χρήμα, δεν γίνεται τίποτα. Με το χέρι, θα εξηγήσω κάτι καλά που το ανέφερες και έτσι το έφερες στην επιφάνεια. Με το χέρι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν όμως πράγματα, Μιχάλη, που είναι ενδοβάθη. Δεν πάει το χέρι. Δεν γίνεται. Υπάρχουν μηχανήματα που πρέπει να πάνε 3 και 4 εκατοστά, ιδίως στον γλουτό. Τα προβλήματα του γλουτού δεν γίνονται με το χέρι. Και πραγματικά το λέω στον κόσμο και θα το ξαναπώ, 24 χρόνια η καριέρα μου. Εγώ, αν θέλω να φτιάξω κάποιον, δεν μπορώ να το κάνω μόνο με το χέρι. Και ας είμαι και χειροπράκτης. Θα σε φτιάξω για 5 μέρες. Μετά το πρόβλημα θα ξανάρθει. Γιατί είναι μια φλεγμονή η οποία κρύβεται 3 εκατοστά στον απιοειδή. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην παραμυθιάζεται ο κόσμος και με τους χειροπράκτες. Δεν θέλω να τα βάλω με κανένα. Εγώ μιλάω για μένα αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι μόνο με τη χειροπρακτική έχεις ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ιδίως σε πολλές σε περιπτώσεις με πιασίματα, με λουμπάγκο, αλλά όταν έχεις μια κύλη ή όταν έχεις ένα σπασμένο δίσκο, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να μπλέξει και η φυσιοθεραπεία και πρέπει να μπλέξουν και άλλοι παράγοντες. Είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ έτσι λειτουργώ και αυτό πιστεύω. Και αυτό κάνω και γι' αυτό είμαι και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και αυτό είμαι και εδώ που είμαι. Και να προσθέσω σε αυτά που είπα, έτσι για το ξέχασα, είναι και ένας άνθρωπος που έχει επιλεγεί από πολλούς να διδάσκει σε ιατρικές σχολές ανά τον κόσμο. Τις μεθόδους που εφαρμόζει. Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλο ερώτημα. Ωραία. Του κόσμου. Ναι. Έτσι που πρέπει να απαντηθεί. Ναι, βέβαια. Έρχομαι εγώ και έχω φτάσει τελευταίο στάδιο εδώ στο γόνατο και πάω για αρθροπλαστική. Ναι. Και έρχομαι στο Γεωργιλάκη. Τι θα μου πεις? Έλα εδώ, θα σε κάνω καλά. Όχι, υπάρχει κόσμο που τον έχω διώξει. Είσαι σπονδυλική στήλη. Έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Όχι. Τι θα κάνεις, δηλαδή. Ξέρεις, γιατί ο κόσμος. Κωστή, κυρίες και κύριοι, είναι καχύποπτος. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει. Συμφωνώ. Σου λέει εδώ τώρα στην εποχή του χρήματος είναι, πάει ο άλλος να τα αρπάξει. Όχι. Υπάρχει κόσμο που του είπα φύγε και ας με διαψεύσουνε. Που είναι για χειρουργείο. Είπες για το γόνατο. Όταν ο χόνδρος ή όταν ο μηνίσκος είναι κομμένος. Όταν ο χόνδρος είναι ταλαιπωρημένος και δεν υπάρχει χόνδρος και είναι έτοιμος για ολική αρθροπλαστική γονάτο, δεν μπορεί να τον κάνω τι. Δεν μπορώ να τον κάνω κάτι. Μπορεί να τον προετοιμάσω να πάει για χειρουργείο, να δυναμώσω με το μυϊκό ιστό κτλ. Να έχει ένα ανώδυνο χειρουργείο. Ναι, αλλά το να τον κάτσω, να του πω ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα σε φτιάξω με τίποτα. Όταν θα σου το πω, το πούμε απλά, όταν δεν υπάρχει χόνδρος και ακουμπάει κόκαλο με κόκαλο, τι θα του κάνω εγώ εκεί πέρα? Δεν μπορώ να τον βάλω μέσα να θρέψει ο χόνδρος. Ωραία. Μπορώ να τον προετοιμάσω όμως γι' αυτό. Εγώ δεν κρατάω τον κόσμο εδώ πέρα. Ή όταν είχε κάποιος, σήμερα ήρθε ένας με μία προβολή στον αυχένα 6,8 χιλιοστά, η οποία δεν αποσυμπίεζε. Του λέω φύγε τώρα, θα παραλύσεις. Πήγαινε αύριο να κάνεις χειρουργείο. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να βοηθηθεί. Όταν έχει σπάσει ο δείξος, έχει γίνει χίλια κομμάτια και έχει χυθεί μέσα στη μήνυγκα. Η μήνυγκα είναι ο νοτιός μυέλος. Δεν μπορώ να τον βοηθήσουμε εκεί πέρα. Δεν μπορώ να βάλω εγώ το χέρι μέσα στη σπονδυλική στήλη να τραβήξω το δίσκο. Ούτε με μηχάνημα γίνεται. Αυτός πάει για χειρουργείο. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Απλώς έχω πει στο παρελθόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τα χειρουργεία μπορούν να σωθούν με αυτές τις μεθόδους της χειροπρακτικής και της φυσιοθεραπείας, διότι όταν υπάρχει ένας πόνος, υπάρχει μυϊκή σύσπαση. Okay. Δηλαδή, η μύση είναι τεντωμένη, είναι ταλαιπωρημένη. Σωστά. Όταν ξεπονέσουμε το μυϊκό ιστό, η σπονδυλική στήλη αποσυμπιέζεται. Δεν έχει τόσο μεγάλη πίεση και ο δίσκος μπαίνει προς τα μέσα. Δεν θέλει πολύ, θέλει χιλιοστά, μιλάμε για χιλιοστά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πιεστικό φαινόμενο 4 χιλιοστά και το κάνουμε και είναι 2, γλίτωσε το χειρουργείο. Και μετά σιγά σιγά ο δίσκος το εξάμηνο μπαίνει το υγρό στοιχείο μέσα. Ωραία. Ξεκινάει ο κολώδης ιστός και αποσυμπιέζεται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και θα το πω παλιά, γιατί έχω διαβάσει πολλή ιστορία, ιδίως οι αρχαίοι Έλληνες που ήταν πρώτοι στη χειροπρακτική, ήταν από τους πρώτους στη χειροπρακτική, τους θεραπεύανε, βάζανε 2 γαϊδούρια και τον τραβούσανε τον άλλον. Απλά πράγματα. Δηλαδή, η χειροπρακτική μπορεί να βοηθήσει μαζί με τη φυσιοθεραπεία. Υπάρχει όμως και ένα μικρό ποσοστό που δεν μπορεί να τη βοηθήσει. Δεν μπορεί να βοηθήσει κανένας. Πρέπει να πάει να κόψει το δίσκο. Τελείωσε. Γιατί θα παραλύσει. Μάλιστα. Εκεί ωραία. Του λέω φύγε. Λοιπόν, απάντησε μου και σε ένα ερώτημα ακόμη. Ναι. Πριν πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά να μεταφερθούμε στο αυτό που έχουμε γράψει εκτές το βράδυ από τη Γερμανία, στο υπερσύγχρονο μηχάνημα και σε όλα αυτά που κάνει, έτσι, την υποξία. Λοιπόν,
Πολύ σου λέει, δεν μας αναλαμβάνει ο Γεωργιλάκης, μας αναλαμβάνουν οι συνεργάτες του. Κατά πόσο μπορεί να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη? Πιστεύω ότι οι συνεργάτες μου είναι πιο καλοί και από μένα. Και το δηλώνω. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά τα οποία είναι μαζί μου 15 χρόνια πλέον και 16, ο μεγάλος μου, ο Δημήτρης με την Έλενα είναι 16-17 χρόνια μαζί μου, έχουν αποστηθήσει τόσο πολύ αυτό που τους έχω δώσει, που είναι με καλύτερη ενέργεια, γιατί είναι μικρότεροι σε ηλικία και μπορούν να έχουν περισσότερη ενέργεια και περισσότερο, όχι θέλεις, γιατί εγώ έχω θέλεις, γι' αυτό κάθομαι ακόμα εδώ πέρα, περισσότερο, να το πω, συγγνώμη αν με επιτροπεί έκφραση, τσαμπουκάς, να σε βάλουν κάτω και να σε βελτιώσουν. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που έχουν φύγει, έχουν σταματήσει τις θεραπείες λόγω αυτού του προβλήματος. Τα παιδιά με καλύπτουν 100%. Μάλιστα. Ωραία. Κατανοητό και αυτό. Λοιπόν, θα θυμηθώ αν είναι και κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν σε μια πολύ μικρή διακοπή. Μείνετε μαζί μας, επαναλαμβάνω. Ναι. Ετοιμαστείτε. Έχουμε γράψει εκτές το βράδυ σε σύνδεση με την Γερμανία τον Κωστή τον Γεωργιλάκη και τη Μαρία την Παπαδοπούλου, έτσι που μας εξηγούν για το μηχάνημα της υποξίας που έχει σε όλα τα φυσικοθεραπευτήρια που διατηρεί αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο ο Γεωργιλάκης και φυσικά Σεπτέμβριο, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι και εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επανερχόμαστε και εδώ θα είμαστε πάλι. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, μέρος δεύτερο, ιατρικές συναντήσεις. Αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει με τον Κωστή Γεωργιλάκη. Έτσι, θα προσπαθήσουμε τώρα από το φυσικοθεραπευτήριό του στη Γερμανία να μας δείξει αυτό το μηχάνημα, το πολυδιαφημισμένο, την υποξία. Λοιπόν, ο Κωστής και δίπλα σου είναι, σύστησέ μας τη φίλη μας. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Έχω τη Μαρία την Παπαδοπούλου, μοριακή βιολόγος, εξειδικευμένη, με εξειδίκευση, συγγνώμη, πάνω στο κομμάτι της υποξίας. Ναι. Θα σας αναλύσει τα πάντα περί της υποξίας, τι γίνεται στο ανοσοποιητικό σύστημα, τι καλά ωφέλη έχει αυτό το μηχάνημα και γενικά η μέθοδος της υποξίας και της υπεροξίας. Ναι. Είναι ό,τι πιο καλό μπορούσα να βρω για σας, για τους τηλεθεατές, του Μιχάλη του Καλιουγιάκη να μας εξηγήσει τι ακριβώς κάνει η υποξία και να σας πω και κάτι, είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που αναλύουμε το κομμάτι της υπεροξίας, υποξίας με τη Μαρία την Παπαδοπούλου. Μαρία. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διαλυματική υποξία και υπεροξία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω για την εταιρεία η οποία το κατασκευάζει το συγκεκριμένο μηχάνημα ότι έχει ρίζες οι οποίες πηγαίνουν πίσω στο 1904. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η ποιότητα και η εμπειρία στην ανάπτυξη και στην κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όλα τα μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που θα δούμε σήμερα, καλύπτονται, είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με όλες τις τεχνικές και κλινικές απαιτήσεις, που σημαίνει ότι όχι μόνο είναι ασφαλή, αλλά είναι και κλινικά αποτελεσματικά. Τώρα, όσον αφορά σχετικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα της διαλυματικής υποξίας και υπεροξίας. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Η θεραπεία είναι μια πάρα πολύ απλή και θα έλεγα ευχάριστη θεραπεία. Πολύ ευχάριστη, ο κόσμος χαλαρώνει. Θα σας δείξουμε και μετά, να πούμε στον κόσμο, ναι, έχω ήδη ασθενή που περιμένει να μπει να κάνει τη θεραπεία, οπότε θα σας δείξουμε πάρα πολύ αναπαυτικό. Ωραία. Ο ασθενής κάθεται, απολαμβάνει μουσική. Καμιά φορά κάνουμε και λίγο λεμφική παροχέτευση, γιατί συνήθως οι άνθρωποι βοηθάει πάρα πολύ και είναι και κουρασμένοι, έρχονται από τις δουλειές τους για να κάνουν τη θεραπεία. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε χαλαρώνει, σε ηρεμεί και βέβαια δουλεύει σε κυταρικό επίπεδο που θα μας εξηγήσει η Μαρία τώρα τι ακριβώς κάνει στα μυτοχόνδρια. Πάμε Μαρία, βοήθησε μας. Πες μας Μαρία, πώς βοηθάει λοιπόν. Για βοήθησέ μας. Λοιπόν, η υποξία, μάλλον η διαλυματική υποξία και υπεροξία που σημαίνει ότι έχουμε μια εναλλαγή αέρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο με αέρα ο οποίος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Αναπνέει ο ασθενής μας αυτό το μείγμα. Όπως είπε ο κ. Γεωργιλάκης, κάθεται σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας, είναι εξαπλωμένος αναπαυτικά. Και αυτό που συμβαίνει είναι δημιουργείται μια
ένα στρες ουσιαστικά στα μυτοχόντρια, το οποίο έχει διάφορες θετικές συνέπειες. Πρώτα απ' όλα, όταν ακούμε στρες, πάντα έχουμε στο μυαλό μας κάτι αρνητικό. Όχι όμως σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργούμε και ελέγχουμε το στρες ακριβώς έτσι όπως το θέλουμε. Το αποτέλεσμα είναι τα μυτοχόντρια, τα οποία βρίσκονται στα κύτταρά μας. Μυτοχόντρια έχουμε σε όλα τα κύτταρά μας, σε όλους τους ιστούς. Να εξηγήσουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, να εξηγήσουμε τι είναι τα μυτοχόντρια. Τι είναι τα μυτοχόντρια, μπράβο, Κωστή, τι είναι τα μυτοχόντρια. Τα μυτοχόντρια, λοιπόν, βρίσκονται σε όλα τα κύτταρα, σε όλους τους ιστούς του οργανισμού μας και είναι ουσιαστικά τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Εάν τα μυτοχόντρια δυσλειτουργούν, δεν έχουμε ενέργεια. Εάν δεν έχουμε ενέργεια, δεν μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να παλέψουμε τις εξωτερικές προκλήσεις και τελικά καταλήγουμε δυστυχώς στον πόνο και στην νόσο. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτού του είδους διθεραπεία, δημιουργούμε ένα τεχνητό ελεγχόμενο στρες στα μυτοχόντρια και το αποτέλεσμα είναι τα μυτοχόντρια τα οποία δεν είναι υγιή, δεν λειτουργούν σωστά, δεν παράγουν την ενέργεια που απαιτεί ο οργανισμός μας, πεθαίνουν. Όταν πεθαίνουν, δίνουν τη θέση τους σε νέα υγιή μυτοχόντρια. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, αναγεννούμε τα μυτοχόντρια και έχουμε μία σειρά από θετικά αποτελέσματα. Ένα πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο είναι ότι μπορούμε με αυτή τη θεραπεία να πετύχουμε και ενίσχυση του ενσωπικού μας συστήματος. Το σώμα μας είναι πιο έτοιμο να παλέψει τους εξωτερικούς κινδύνους. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε περισσότερη ενέργεια. Η ενέργεια μας δίνει περισσότερο, μας θωρακίζει απέναντι σε πολλούς παράγοντες και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ένας βασικός εξωτερικός παράγοντας είναι το στρες και το άγχος. Και τρίτον, και εδώ νομίζω ότι θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα οι κυρίες, είναι ότι βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση του μεταβολισμού. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο μεταβολισμός συνδέεται άμεσα με την διαχείριση του σωματικού μας βάρους. Η θεραπεία αυτή λοιπόν, με τη θεραπεία αυτή λοιπόν, πετυχαίνουμε μια αποτελεσματικότερη ρύθμιση του σωματικού μας βάρους. Συμφωνώ ότι όχι μόνο οι γυναίκες και οι άντρες που μας παρακολουθούν. Και οι άντρες. Γιατί είναι πάρα πολύ. Αυτό το άγχος εκδοχίζει. Κωστή, δεν ξέρω αν ακούς. Από την εμπειρία θέλω να πω κάτι και να το αναλύσει και η Μαρία. Πολλοί ασθενείς οι οποίοι έρχονται και κάνουν διαλυματική υποξία εδώ στο Βερολίνο, το οποίο θέλω να πω ότι σύντομα έρχεται στην Ελλάδα. Συγγνώμη για τις καθυστερήσεις, δεν είναι ότι ευκολότερο για μας λόγω του COVID, αλλά σύντομα πιστεύω μέχρι και το Σεπτέμβριο θα έχουμε ξεκινήσει με την υποξία στην Ελλάδα. Θέλω να σας δώσω, να σας πω ότι οι ασθενείς με άγχος, στρες, πόνο, κακό μεταβολισμό, όπως είπε η Μαρία, είναι ό,τι καλύτερο μπορούν να προσφέρουν σε κυταρικό επίπεδο στον ίδιο τους τον οργανισμό το να κάνουν διαλυματική υποξία. Να μιλήσουμε λίγο για το στρες, Μαρία, και να μιλήσουμε αν γίνεται για τη σερωτινίνη και τη μελατονίνη, δύο ορμόνες που ρυθμίζουν τον ύπνο. Ένα λεπτό, Κωστή, δεν ξέρω αν ακούς. Τι ακριβώς κάνει αυτό το μηχάνημα. Κωστή, Μαρία, μ' ακούτε. Ναι. Μια ερώτηση, πριν πάμε εκεί να μας πεις για το στρες και τα άλλα ενδιαφέροντα που φαντάζομαι θα μας πείτε αυτή τη στιγμή. Πριν δείξουμε το μηχάνημα, έτσι, με τον ασθενή. Όταν λες πόνο, βοηθάει στον πόνο, παίρνει τον πόνο. Τι ακριβώς δηλαδή, πονάω στη σπονδυλική μου στήλη, πονάει το γόνατό μου και μπορώ να διορθωθούν τα πράγματα. Όταν λες πόνο, πού ακριβώς. Λοιπόν, αναφέραμε στην αρχή, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δώσουμε στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν, είναι ότι το μηχάνημα αυτό δρά στην πηγή του προβλήματος. Δρά στο κύτταρο. Έχει βρεθεί ότι πάρα πολλές ασθένειες, ακόμη και μη ασθένειες ή προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα οστά, συνδέονται με κακό μεταβολισμό, με κακή δυσλειτουργία των μυτοχονδρίων. Yeah. Έτσι λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για μια θεραπεία η οποία απλά παίρνει το σύμπτωμα, στο οποίο άλλωστε ο κ. Γεγγυλάκης θα έχει μια εξαιρετική εμπειρία, αλλά μιλάμε για μια θεραπεία η οποία εν δυνάμει θεραπεύει την πηγή του προβλήματος. Μάλιστα. Τώρα, η διαδικασία με την οποία αυτό πραγματοποιείται είναι αρκετά σύνθετη. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω έτσι πολύ απλά λόγια για να γίνει κατανοητό. Ουσιαστικά, με αυτή τη θεραπεία έχουμε την έκρηση διάφορων ουσιών μέσα στο κύτταρο που προκαλούν που έχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτοί είναι αυξητικοί παράγοντες, αυτές είναι ουσίες οι οποίες ουσιαστικά προωθούν την ίαση, υπάρχει κάποια παθολογία, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε συνολικά
ένα θετικό αποτέλεσμα στην υγεία του ασθενή. Ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και αυτό που ανέφερε ο κύριος Γεωργιάκης σε σχέση με το στρες και σε σχέση με, με τις ορμόνες της χαράς. Αυτό είναι και η καθημερινότητα του ασθενούς, γι' αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Διότι όταν έχουμε στρες, Μαρία, Μαρία μου. Η σερωτινίνη είναι χαμηλή, η μελατονίνη είναι χαμηλή, δεν κοιμάται καλά ο κόσμος και είναι το πλέον κατάλληλο μηχάνημα, η πλέον κατάλληλη μέθοδο να βοηθήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κωστή, βοηθήσει. Γιατί όταν κοιμόμαστε καλά, Μιχάλη, θα ξέρει και ο κόσμος ότι ξεκουράζεται ο οργανισμός, το πρωί έχει ενέργεια. Σαφώς. Όταν την κοιμάται καλά, δεν έχει ενέργεια. Αρχίζουν τα προβλήματα, αρχίζουν τα σφιξίματα, η πόνη στον αυχένα, η πόνη στη μέση, όλα αυτά που έχουμε πει και στο παρελθόν. Οπότε αυτό... κάποιος που θα κάνει, Κωστή μου, κάποιος που θα έρθει σε σένα, έτσι, είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία, χρησιμοποιήσει το μηχάνημα της υποξίας, θα βελτιωθεί σίγουρα ο ύπνος του, δεν θα χρειάζεται ηρεμιστικά για να κοιμηθεί, αν μεταφράζω σωστά. Έτσι είναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, ωραία, θέλω να μεταφερθούμε στο μηχάνημα, να πάμε σε ένα σήμα εδώ στην Ελλάδα της εκπομπής και να μεταφερθούμε πλέον στο μηχάνημα, να δούμε με τον ασθενή επί του πρακτέου πλέον, ωραία, έτσι. Ωραία, θα μας εξηγήσει η Μαρία επακριβώς τη διαδικασία της ωραία, θεραπείας. Ωραία, πάμε λοιπόν, πάμε σήμα και επανερχόμαστε. Επανήλθαμε. Εδώ είμαστε τώρα με τη Μαρία και τον Κωστή τον Γεωργιλάκη με το μηχάνημα αυτό το περιβόητο της υποξίας. Έτσι, εκεί στη Γερμανία. Λοιπόν, σωστά. Για πάμε, για εξήγησέ μας, Μαρία. Θα εξηγήσουμε τώρα πώς γίνεται η θεραπεία. Όπως σας υποσχέθηκα, η θεραπεία είναι ιδιαίτερα απλή. Εδώ έχουμε ένα οξύμετρο, το οποίο νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τι είναι το οξύμετρο του πλέον. Το οποίο βάζουμε στο δάχτυλο του ασθενή μας και σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας καταγράφουμε και ελέγχουμε τον κορισμό οξυγόνου. Οπότε όλη η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής. Στη συνέχεια βάζουμε τη μάσκα. Όπως βλέπεις, Μιχάλη, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ απλό και αυτό το πρέπει να το δει και ο κόσμος. Ναι, ναι. Ωραία. Ξεκινάμε το μηχάνημα και αυτό είναι όλο. Ο ασθενής μας καλαρώνει, συνήθως κοιμάται. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μια θεραπεία διαρκεί 60 λεπτά maximum. Οι περισσότερες θεραπείες δεν χρειάζεται συνήθως 60 λεπτά, 45 λεπτά είναι ήδη αρκετά. Και χρειαζόμαστε, Κωστή, νομίζω, από την πέμπτη θεραπεία και μετά έχουμε δει τα αποτελέσματα. Ναι, τα αποτελέσματα φαίνονται από την τέταρτη προς πέμπτη θεραπεία. Ο ασθενής διαπιστώνει ότι ξυπνάει το πρωί και είναι ξεκούραστος. Ναι. Δεν έχει τόσο, μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητα και το άγχος του και επίσης ο ασθενής χαμογελάει. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα καλυτερεύουν. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, Μαρία και Κωστή, είναι μία μορφή θεραπείας, είναι αυτό που βλέπουμε τώρα ή αλλάζει αναλόγως την περίπτωση. Αυτή είναι η μοναδική μορφή θεραπείας. Σαφώς αυτό που δεν μπορείτε να δείτε τώρα είναι οι συγκεκριμένοι παράμετροι που έχουμε επιλέξει για τη συγκεκριμένη ασθενή μας. Αν θέλουμε να σηκώσουμε την κάμερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δουλεύουμε με ένα μείγμα αέρα το οποίο έχει 12,5% οξυγόνο. Αυτό θα πρέπει να φανταστούμε ότι είναι περίπου στα 3.000 μέτρα ύψος. Ξαναβρισκόμαστε σε ένα βουνό με 3.000 μέτρα. Κάνουμε συνεχή καταγραφή του κουρασμού οξυγόνου, όπως επίσης της συχνότητας της αναπνοής της ασθενούς και της καρδιακής της συχνότητας. Εάν κάτι πάει στραβά, το μηχάνημα κατευθείαν το αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να πάει στραβά. Αν πέσει απότομα ο κουρασμός οξυγόνου, πέρα από το επιθυμητό επίπεδο, ή αν αυξηθούν οι καρδιακοί παλμοί πάρα πολύ, το μηχάνημα το αντιλαμβάνεται και μας δίνει υψηλό οξυγόνο ώστε να επανέλθει μέσα στα επιτρεπτά, να επανέλθουν αυτά τα ζωτικά σήματα μέσα στα επιτρεπτά όρια. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Πριν συνεχίσουμε, να πούμε στον κόσμο για μία ακόμη φορά που μπορεί να έχει μπει τώρα, έτσι να μην μας παρακολούθει στο πρώτο μέρος, ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τη Γερμανία, με το φυσικοθεραπευτήριο του Κωστή του Γεωργιλάκη στη Γερμανία, σε ένα από τα φυσικοθεραπευτήρια που είναι στη Γερμανία. Λοιπόν, και βλέπουμε το μηχάνημα, αυτό το γνωστό μηχάνημα που έχει ο ίδιος όλα τα φυσικοθεραπευτήριά του και εδώ στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο, την υποξία. Για
Πες μας, Μαρία, κάτι θέλεις να μας πεις. Ναι, αυτό που δεν αναφέραμε, αυτό που δεν αναφέραμε προηγουμένως, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, ναι, είναι ότι το 2019 το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας δόθηκε σε επιστήμονες, σε διαφορετικές ομάδες επιστημόνων στον κόσμο, οι οποίοι ασχολούνταν με τη βασική έρευνα ακριβώς της, σχετικά με την υποξία. Δηλαδή, ερευνούν το πώς το σώμα μας αντιδράει σε διαφορετικές συγκεντρώσεις οξυγόνου και πώς αυτές οι διαδικασίες επιλέγονται στην καρκινογέννηση αλλά και στη θεραπεία του καρκίνου. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι μια τεχνολογία που είναι πάρα πολύ υποσχόμενη και νομίζω ότι οι Έλληνες ασθενείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι, και ο κύριος Γεωργιλάκης σκοπεύει άμεσα να φέρει την τεχνολογία. Ένα λεπτό, Κωστή. Ναι. Επειδή ξέρεις τι γίνεται και πόσο έχω κυνηγηθεί εγώ όταν αναφέρεται στις εκπομπές μου η λέξη καρκίνος. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Μπορούν άνθρωποι με νεοπλάσματα που είναι στα πρώτα στάδια ενδεχομένως να βοηθηθούν. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορούσαμε να το πούμε. Γιατί έτσι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η έρευνα, ναι, η οποία δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Οπότε θα ήταν υπερβολή και είναι πολύ ευαίσθητο, είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Δεν θα πρέπει να δίνουμε λάθος υποσχέσεις στον κόσμο. Ωραία. Αυτό που ήθελα να πω είναι, ναι, και αυτό ο λόγος που το ανέφερα, είναι για να καταλάβουμε τις προοπτικές αυτής της τεχνολογίας και το πόσο ενδεχομένως ένα υποξικό στρες μπορεί να προκαλέσει αλλαγές θετικές μέσα στον οργανισμό μας. Yeah. Αλλά σε καμία περίπτωση, και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν λέμε ότι αυτό είναι μια θεραπεία για τον καρκίνο. Να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία Κωστή. Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Θέλω για κόσμο που μπήκε τώρα ενδεχομένως, έτσι στην εκπομπή μας, αυτή τη στιγμή, για το μηχάνημα αυτό της υποξίας που βλέπουμε, έτσι, που να πω για μία ακόμη φορά ότι είναι αυτή τη στιγμή σε όλα τα φυσικοθεραπευτήρια του Γεωργιλάκη, της Body Health, σε όλο τον κόσμο, και έρχεται και στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο είναι εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο κάποιος, εντάξει, με ένα 2 ώρο ταξίδι δεν έρχεται εκεί. Να... Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα και μας. Το γνωρίζω, εντάξει, είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Το μηχάνημα της υποξίας σε τι ακριβώς βοηθάει. Πάμε ξανά, επιγραμματικά. Μαρία. Μας βοηθάει να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα και να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τους ιούς και άλλες εξωτερικές απειλές. Μας βοηθάει να αναζωογονήσουμε, να αναγεννήσουμε τα μυτοχόντριά μας, οπότε έχουμε μια καθημερινότητα με πολύ περισσότερη ενέργεια και με αυτόν τον τρόπο επίσης προλαμβάνουμε νόσους. Και τρίτο, πάρα πολύ σημαντικό, όπως ανέφερα και πριν, βοηθάει την βελτίωση του μεταβολισμού μας και έτσι μας βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση του σωματικού μας βάρους. Δεν είναι μόνο αυτά. Όμως νομίζω ότι αυτά είναι τρία βασικά στοιχεία που στην παρούσα φάση μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους. Να σου πω κάτι, επειδή φαντάζομαι πολλοί κόσμος τώρα θα το έχει στο μυαλό του από τη στιγμή που ακούει ανασωπητικό, έτσι, θεωρείς ότι κάποιος που θα ξεκινήσει να κάνει, επειδή ακούγονται πολλά για αυτόν τον περιβόητο Οκτώβρη, ότι ο κορονοϊός θα μας ξαναεπισκεφτεί με πιο γρήγορους ρυθμούς. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή αν έρθω εγώ ή οποιοδήποτε φίλος αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα και όχι μόνο που μας παρακολουθούν και τον βάλετε κάτω εκεί με το μηχάνημα, με τη μάσκα του, όπως είναι. Καταρχήν η μάσκα αυτή που βλέπω και έχετε βάλει είναι αποπνιχτική, δηλαδή κάποιος, γιατί πολλοί σου λέει με τις μάσκες έχουν ένα πρόβλημα, σου λέει πνίγομαι. Ναι, σωστά. Αυτό είναι γεγονός και υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει κλειστοφοβία κατά κάποιο, ναι, τρόπο και δεν μπορεί να την ανοιχτεί. Έχουμε διαφορετικούς τύπους μάσκας, διαφορετικά μεγέθη, όπως επίσης και διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής της μάσκας. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος θα βολέψει ακόμη και το πιο δύσκολο. Πολύ ωραία, το λύσαμε αυτό. Πάμε στο άλλο. Επανέρχομαι πάλι σε αυτό που ονομάζεται κορονοϊός. Το μεγάλο θέμα, η πανδημία αυτή τη στιγμή που απασχολεί παγκοσμίως τους πάντες. Λοιπόν. Αν κάνει κάποιος τακτικά το μηχάνημα αυτό, έρχεται στο Γεωργιλάκη, έτσι, και στη Μαρία εκεί την Παπαδοπούλου, τη συνεργάτη δάτου και το εφαρμόσει. Λοιπόν, εγώ έχω αρκετά μικρότερες πιθανότητες να με βρει το πρόβλημα κάποια στιγμή.
σίγουρα, μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο. Σίγουρα κάνοντας αυτό το τύπο τη θεραπεία, έχετε ένα νοσοποιητικό το οποίο είναι πιο ισχυρό και συνεπώς σε θέση να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε απειλή και τον ιό καλύτερα. Τώρα, το αν έχετε λιγότερες πιθανότητες, δυστυχώς εξαρτάται και από άλλα πράγματα και από τον τρόπο ζωής σας. Και νομίζω ότι αυτές τις τελευταίες μέρες θα. Μαρία, να στο θέσω. Κωστή, να σας το θέσω λίγο διαφορετικά. Ναι. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Αν κάνω το μηχάνημα και κάποια από τις συναναστροφές μας, πούμε, τέλος πάντων, φέρει την άσχημη εκείνη τη στιγμή, έτσι, και έχει κορονοϊό άλλος και κολλάω. Θα το περάσω πιο ανάλαφρα. Γιατί ενδεχομένως έχω ενισχύσει το νοσοποιητικό με το μηχάνημα την υποξία. Ναι. Μιχάλη, ενδεχομένως και ναι, αλλά ας διαφορήσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Μιλάμε για νοσοποιητικό, μιλάμε για ενίσχυση του νοσοποιητικού. Δεν μιλάμε για να πάρω τον ιό από κάποιον συμπολίτη μου ή κάποιον δίπλα μου. Ωραία. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην με κάνει να νοσήσω. Γιατί έχω δυνατό ανοσοποιητικό, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οπότε αυξάνει τις δυνατότητες του ανοσοποιητικού πλέον. Βεβαίως. Έτσι, απέναντι στον οποιοδήποτε ιό, μην εστιάσουμε μόνο στον κορονοϊό. Ενισχύουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και γι' αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή λέμε, το λέμε έτσι με τόση άνεση, γιατί υπάρχουν έρευνες και υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά. Εκεί το οξύμετρο που έχετε βάλει αυτή τη στιγμή, τι κάνει, μετράει, φαντάζομαι, το γνωστά, έτσι, το οξυγόνο στο αίμα. Ναι, ακριβώς. Μετράει αυτό, όπως επίσης και, και την καρδιακή συχνότητα, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι υπό έλεγχο και ο ασθενής μας δεν αντιδράει με κάποιο τρόπο, δεν αντιδράει, δηλαδή δεν πέφτει το οξυγόνο του απότομα ή σε κάποιες περιοχές τις οποίες δεν είναι επιθυμητές, δηλαδή κάτω από κάποιο επίπεδο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή αναφέρατε τα επιπλέον κιλά που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Έτσι, επειδή πολλοί φοβούνται τα χειρουργεία αυτή τη στιγμή. Σου λέει να πάω να μου βάλουν μαχαίρι, ξέρεις, έχει ένα φόβο. Γενικά ο Έλληνας και όχι μόνο. Κάποιος που θα ξεκινήσει με το μηχάνημα αυτό της υποξίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, αν μπορούμε να πούμε, θα αρχίσει να βλέπει τις πρώτες βελτιώσεις, ας πούμε, στο σώμα του. Δεν ξέρω αν ακούστε. Λοιπόν, από τη δικιά μου την εμπειρία, πιστεύω ότι με μια ισορροπημένη διατροφή, με γεύματα δηλαδή, να τρώει ο άνθρωπος, δεν λέμε τώρα να υποφέρει, πιστεύω ότι 5 κιλά το μήνα εύκολα θα είναι μείον 5 κιλά. Πολύ εύκολα. Με ισορροπημένη διατροφή. Δεν λέμε τώρα να τρώμε γλυκά κάθε βράδυ ή να τρώμε όλα αυτά τα μπέργκερ και τα χάμπουργκερ και όλα αυτά. Εννοείται ότι δεν θα χάσει. Ισορροπημένη διατροφή. Μιχάλη, κάνει αυτό το μηχάνημα θα μας βοηθήσει στο να κάνουμε καύσεις. Γιατί αποβάλλει όλα τα. Θα σου το πω έτσι απλά, όλα τα αρνητικά, όλα τα βαρέα μέταλλα τα αποβάλλει από τον οργανισμό μας και ο μεταβολισμός κάνει καύσεις. Οπότε, να σου πω κάτι, να το θέσω και λίγο διαφορετικά. Κάποιος που θα κάνει το μηχάνημα αυτό σε κάποιο από τα φυσικοθεραπευτήρια που διατηρείς, πόσο συχνά καταρχήν πρέπει να κάνει για να πεις ότι εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά να συντηρούμε σε μια καλή κατάσταση. Πρέπει μία φορά το μήνα, μία φορά το τρίμηνο, κάθε πότε. Κανονικά το πρωτόκολλο είναι 10 με 15 θεραπείες ανάλογα τα προβλήματα που έχει ο ασθενής 2 φορές την εβδομάδα, από 45 μέχρι 60 λεπτά εξαρτάται το πλάνο που θα βγει και ανάλογα τη συμπτωματολογία που έχει. Και τι όντως, τι χάπια πίνει, τι προβλήματα έχει, αν έχει προβλήματα καρδιάς κτλ. Κάνει τις πρώτες 10 με 15 θεραπείες και μετά κάνει μία συντήρηση. Η οποία είναι, μπορεί να είναι ανά 2 μήνες ή ανά 3 μήνες. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Ανά 3 μήνες. Δηλαδή θα έρθει να κάνει 2, 3, 4 θεραπείες, θα φύγει, θα σταματήσει. Θα αξιολογήσουμε την πρόγραμμα. Βέβαια. Θα φτιάξουμε το πρόγραμμα του. Ναι, από τα διαγράμματα βλέπουμε. Βλέπουμε τι γίνεται στον οργανισμό και βγάζουμε το πλάνο για τις επόμενες θεραπείες. Τις επόμενες θεραπείες. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Ειδικά τη Μαρία, γιατί εμείς επανερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα για να κλείσουμε μαζί με τον Κωστή. Έχω την εντύπωση ότι πολλά πράγματα
Γι' αυτό το μηχάνημα δεν μας τα είπατε. Πιθανότατα για ευνόητους λόγους. Ίσως και εντύπωση έχετε. Έτσι. Τα καλά, δεν θεωρώ αρνητικά. Κοίταξε, είναι μια αρχή. Ας κάνουμε την αρχή. Τη Μαρία θα τη δούμε και στην Ελλάδα. Σύντομα. Βέβαια. Είναι ο πιο κοντινό μου συνεργάτης. Τι να σας πω τώρα. Οπότε, στο καινούριο body που θα γίνει, η Μαρία θα είναι παρόν, γιατί θα πρέπει να στήσει όλο αυτό το lounge της υποξίας, γιατί είναι και η δουλειά της, η συνεργασία της και στην εταιρεία που συνεργαζόμαστε μαζί. Η Μαρία είναι στις πωλήσεις, οπότε αυτή, αν δεν υπήρχε η Μαρία, ίσως να μην υπήρχαμε κι εμείς εδώ πέρα, να σας δώσω να καταλάβετε. Ωραία, οπότε θα τη δούμε τη Μαρία και στην Αθήνα και σε άλλες εκπομπές. Ας κάνουμε μία αρχή τώρα. Πάμε. Τα βασικά, πρώτη ενημέρωση, λοιπόν. Τα βασικά περί της υποξίας, τι μπορεί να περιμένουν οι ασθενείς. Ωραία, τι κάνει αυτό το μηχάνημα, το λέμε και το ξαναλέμε. Και εν πορεία θα αναλύουμε σε ποιες άλλες εκπομπές μπορούμε να πούμε Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Επανερχόμαστε με τον Κωστή τώρα πλέον στην Ελλάδα. Για πάμε. Εδώ είμαστε πάλι. Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη για το τελευταίο εκεί μισό λεπτό που η εικόνα έπεσε λιγάκι, αλλά εντάξει, σας εξήγησα ότι ήταν λίγο δύσκολη επικοινωνία με το Βερολίνο, αλλά οι συνεργάτες μου φαντάζομαι σας καλύψαν, έτσι, δείξαμε αυτά που έπρεπε να δείτε και να ακούσετε. Λοιπόν, εξαιρετική ιστορία. Μαρία Παπαδοπούλου. Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανήματος. Μπράβο, ρε φίλε, καταρχήν που έχεις Έλληνες εκεί. Μόνο. Δηλαδή, ακόμη και στη Γερμανία έχει συνεργάτες Έλληνες. Εγώ πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, πολύ το γουστάρω αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας στο Βερολίνο έχει να κάνει με το που είμαστε μια ομάδα. Είμαστε ελληνική ομάδα, καθαρά ελληνική ομάδα. Μπράβο. Έχω ελάχιστους Γερμανούς στην κλινική στο Βερολίνο. Συνήθως βάζω Γερμανούς μπροστά στο front desk, γιατί είναι η επικοινωνία. Αλλά ο μεγάλος κορμός είναι από Έλληνες, οι οποίοι τους πήρα από εδώ και τους ανέβασα πάνω. Άτομα που εμπιστευόμουν και που εμπιστεύομαι και θα συνεχίσω να εμπιστεύομαι, γιατί τους ξέρω χρόνια, είμαι συνεργάτης χρόνια. Οπότε χτίστηκε, αυτή η κλινική έχει χτιστεί με Έλληνες. Μπράβο. Ναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να σε ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι δεν έχεις να συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτό. Όχι, η Μαρία ήταν σαφής. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ναι. Που θυμήθηκα, που θα σε ρωτήσω στο πρώτο μέρος. Ωραία. Καλύπτεις το 80% και είναι ένα 20% είπες που θα καλύψει ο άλλος στο σπίτι. Δηλαδή με τις ασκήσεις που θα δώσουμε, με το ότι θα πρέπει να βάλει λίγο. Είναι εύκολο να τις κάνει κάποιος για όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν λέμε πάρα πολύ εύκολο. Είναι απλά πράγματα. Εκεί που κάθε και βλέπει τηλεόραση μπορεί να κάνει και μία διάταση. Π.χ. εδώ. Αυτό. Ή από εδώ. Σιγά το δύσκολο, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Καλά, εντάξει, αυτά γι' αυτό είναι με είδες και φωνάζω και το βροντοφωνάζω όλο αυτό. Όποιος έχει πρόβλημα, ας έρθει να με βρει. Γιατί ξέρω ότι δεν τα κάνουν. Και είναι, θέλουν να κλαίγονται. Ξεκάθαρο. Ναι, εντάξει. Ναι. Να κλαίγονται. Ξέρεις τι γίνεται. Να σου πω τι γίνεται, ρε Σήκωστη. Ο άλλος όταν θα έρθει, ξέρεις, πολλές φορές είναι και η ντροπή. Ντρέπομαι, σου λέει, δεν είδα τα ποτέ. Είναι. Εξαρτάται τι έχει στο κεφάλι του μέσα. Εντάξει. Συμφωνώ. Δεν ότι θέλω να κατηγορήσω. Σαφώς θα πρέπει να έρθει να σε βρει, να σου πει, ξέρεις κάτι. Εδώ πέρα δεν είχα εγώ γιατί είμαι το εδώ. Αποτέλεσμα που προσδοκούσα ενδεχομένως. Μα εγώ γιατί είμαι εδώ. Εγώ τους το λέω, ελάτε. Εδώ είμαι. Πείτε μου τι έχετε. Αλλά συνήθως να ξέρεις κάτι, Μιχάλη, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είναι καλά και δεν θέλει να τον παραδεχτεί. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ναι. Την πείρα μου το λέω όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που λέμε κατά φαντασία είναι ασθενής. Εντάξει, δεν θέλω να το λέω γιατί δεν είναι ωραίο για τους ακροατές μας. Αλλά εγώ να σας το πω μια τελευταία φορά πριν κλείσουμε και πριν κλείσουμε και το καλοκαίρι. Έχετε κάποιο πρόβλημα, έχετε έρθει εδώ μαζί μας, έχετε κάνει θεραπείες, δεν έχετε δει αυτό που θέλετε, δεν έχετε δει το αποτέλεσμα. Πάρτε τηλέφωνο, ελάτε χωρίς να σας χρεώσουμε κάτι. Ελάτε να το συζητήσουμε, να το ξαναδούμε το θέμα. Είναι αμαρτία να πονάτε, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε κιόλας. Η συνεργασία, η παροιμία είναι σοφή. Το ένα χέρι λυνύπτει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Έτσι. Ας το κάνουμε αληθινό. Εγώ αυτό έχω, θέλω να πω στους τηλεθεατές μας. Χαίρομαι. Θα ξεκουραστείς καθόλου? Βέβαια. Θα πάω στα λατρεμένα μου τα Χανιά. Δύο εβδομάδες. Το έχω μεγάλη ανάγκη. Έχω κουραστεί πολύ αυτή τη χρονιά. Μπαίνει ο χειμώνας. Αν μας αφήσουν τα θέματα με τους κορονοϊούς, τον κορονοϊό, θα μετακομίσουμε κιόλας. Θα πάμε σε μεγαλύτερο γραφείο εδώ. Mm. Είναι ήδη όλα πλαναρίσματα. Ήταν να το κάνω, δεν έγινε λόγω της κορώνας. Αλλά τώρα πλέον πιστεύω μέχρι το τέλος της χρονιάς να το έχουμε κάνει για να μας αφήσουν όμως. Mm. Γιατί εκεί στη Γερμανία τι ακούς, σύντομα πες μια τον κορονοϊό, τι εξελίξεις θα έχουν. Οι Γερμανοί πιστεύουν ότι
θα λήξει το θέμα. Βέβαια, οι Γερμανοί δεν τα λένε κιόλα. Όπως και πολλές χώρες δεν λένε, όπως η Τουρκία, δεν λένε τι γίνεται στο αριθμό. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, Μιχάλη. Υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δεν το λένε. Απλώς ο Γερμανός δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι του κορονοϊού. Κωστή, χαίρομαι ιδιαίτερα που ήσουν εδώ να σε για να απαντήσεις απορίες του κόσμου, να μας δείξεις αυτό το μηχάνημα την υποξία. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Σε ευχαριστώ για τη σύνδεση. Συγγνώμη για τα προβλήματα που είχαμε, αλλά δεν είναι και στο χέρι μας όλα. Κάναμε ό,τι πιο καλό για να σας ενημερώσουμε και να σας κάνουμε να νιώσετε όμορφα και να καταλάβετε ότι τα προβλήματα λύνονται. Αλλά λύνονται με τακτική. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ εκ νέου. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι και. Και καλό, καλά μπάνια να χαλαρώσετε. Διώξτε το άγχος. Είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω, τώρα το καλοκαίρι θα μπορεί να σας βρει κάποιος. Είμαστε ανοιχτά και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Μετά κλείνουμε για τις εβδομάδες. Ανοίγουμε 31. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Βέβαια υπάρχει το τηλέφωνο μου, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να με πάρουν τηλέφωνο και εμένα και τους συνεργάτες μου, αν χρειαστούν κάτι, να προσέχουν τη θάλασσα. Μια συμβουλή γρήγορη, κάντε μπάνια, απλώς μην αφήνετε το αλμυρό νερό απάνω σας, κάντε ντουζ, αλλάξτε μαγιό, γιατί η αλμύρα κλείνει τους πόρους και σας ψύχει, σας δημιουργεί προβλήματα. Κάτστε μετά, σκουπιστείτε, αλλάξτε μαγιό και κάτστε στον ήλιο, βιταμίνη D την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και όταν είστε μέσα στη θάλασσα, κολυμπήστε. Η άσκηση κάνει πάρα πολύ καλό λόγω της άνοσης. Είναι εύκολο να κινητοποιήσουμε τα μέλη. Οπότε όλα. Δεν αφήνουμε την αλμύρα που λένε δένει το σώμα. Όχι. Και όλα αυτά. Στα μυοσκελετικά είναι απαγορευτικό. Είναι καταστροφικό. Πρέπει επιτόπου μπάνιο και αλλαγή μαγιού. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που έρχονται και σήμερα ήρθανε τρεις άνθρωποι οι οποίοι αφήσαν το μαγιό, στέγνωσε απάνω τους και τους βγάλανε πρόβλημα στο γλουτό. Ναι. Και μετά πονάει μέσα τους. Παρακαλώ, ντουζ, αλλαγή μαγιού. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Και για την πληροφορία. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Λοιπόν, η κάμερα τώρα εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Κωστής Γεωργιλάκης. Φαντάζομαι στα τηλεφωνήματά σας, σε κάποια από τα τηλεφωνήματά σας, λύθηκαν οι απορίες. Έτσι. Γιατί εδώ λύνονται οι απορίες. Εδώ δεν κρύβουμε. Εδώ σας έχω πει ότι και εδώ και στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στο site στις ιατρικές συναντήσεις κάνουμε μαζί τις εκπομπές. Ζητάω τη δική σας συμμετοχή. Δεν τη ζητάω για να κάνουμε έτσι να μιλάμε ακαδημαϊκά. Με βοηθάτε κι εσείς να κάνω τις ερωτήσεις, να δω τους ανθρώπους που φέρνω σε αυτή την εκπομπή, έτσι. Αν πραγματικά δικαιολογούν την παρουσία τους εδώ ή όχι. Λοιπόν, κι αν μη τι άλλο, να ξέρετε κάτι. Εδώ πέρα, έχω φέρει μια κατάσταση, έπεσε στα χέρια μου, με 1200 τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς, site και όλα αυτά, που πήραν κονδυλάκια για τον κορονοϊό. Εγώ σας ενημέρωνα, έτσι, συγκεκριμένα, χωρίς κανένα κονδύλι να ζητήσω και χωρίς να με βρούνε για να δώσουν το παραμικρό σε αυτή την εκπομπή. Στην αμιγώς ιατρική εκπομπή, παρακαλώ. Δεύτερον, πριν κλείσουμε, αυτά τα πρόστιμα που βάλατε, και μιλάω στην κυβέρνηση τώρα, εντάξει, που τα 150 τα 300, το ξαναλέω, είπατε θα τα δώσετε στη δημόσια υγεία. Και για τον κορονοϊό όλα αυτά. Βγείτε και πείτε μας πού τα δώσατε, πού πήγανε. Όλο το χειμώνα θα είμαι εδώ και θα φωνάζω γι' αυτό. Πού πήγανε τα χρήματα. Λοιπόν, και πέραν αυτού, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς μέσα από την καρδιά μου που έχετε διατηρήσει αυτή εδώ την εκπομπή σε αυτά τα υψηλά επίπεδα. Έτσι. Χαίρομαι ιδιαίτερα για όλους τους τηλεθεατές, τους ακροατές των ιατρικών συναντήσεων, για το επίπεδο που έχετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, να προσέχετε την υγεία σας όλοι. Οι γραμμές, η γραμμή που βλέπετε, το 213-036-7373 θα είναι ανοιχτή όλο το καλοκαίρι για ό,τι θέλετε, ενδεχομένως και βοήθεια που μπορεί να χρειαστείτε, να απευθυνθούμε σε κάποιους γιατρούς για εσάς να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θα είναι ανοιχτή και εγώ και οι συνεργάτες μου θα απαντάμε στη γραμμή αυτή. Δώστε τα ερωτήματά σας που θέλετε να κάνουμε ενδεχομένως σε γιατρούς για το χειμώνα. Αυτά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Οι ιατρικές συναντήσεις θα είναι και πάλι εκ νέου εδώ κοντά σας. Να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Γεια σας.